ή περιμετρικά ή πλήρη υπογειοποίηση. Την κάθετη αντίθεσή τους εκφράζουν οι κάτοικοι της Πάτρας των περιοχών Καστελοκάμπου, Μποζέτικων, Προαστίου, Αγιάς, Αγίου Διονυσίου στην υπέργεια διέλευση του τρένου από την ανατολική παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Αυτό, αν διαβάσετε εδώ πέρα το υψομετρικό, είναι 2 μέτρα και κάτι. Αυτό θα γίνει 4. Συν τα παραπετάσματα του ΟΣΕ από εκεί και πάνω. Θα εγκυβωτιώσουν μια μεγάλη περιοχή. Δηλαδή, από τη μια μεριά θα είναι προς νότο η εθνική οδός που έχει 6 μέτρα τείχος και από την άλλη θα είναι μια περιοχή η οποία θα χτιστεί ένα καινούργιο τείχος της γραμμής που θα φτάνει στα 4,5 μέτρα. Αυτό, μότι συνεπάγεται, θα μας κλείσει μέσα σε ένα κουτί. Το αίτημά μας λοιπόν είναι, με δεδομένη δηλαδή κάποια στην αρχή ότι το ζήτημα έχει δρομολογηθεί ήδη, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια γείτονια. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν τα σχέδια της Εργοσέ να περάσουν σε ό,τι αφορά την διέλευση του ηλεκτροκίνητου τρένου από την περιοχή τους για να φτάσει στο αστικό κέντρο της Πάτρας. Άλλωστε, πουθενά στον κόσμο και στις πιο υποανάπτυκτες χώρες, να το πούμε έτσι, για όσους θέλουν να το λένε αυτό, δεν υπάρχει να κόβει μια πόλη, ένα τρένο, ένα μέσο τέλος πάντων κυκλοφορίας, να διχοτομεί την πόλη. Αυτά τα τρένα λοιπόν έχουν μια πολύ μεγάλη μάζα, έχουν πολλά βαγόνια, μεγάλη μάζα, κατά συνέπεια πολύ μεγάλη κινητική ενέργεια. Νομίζω αν είναι κάποιοι μηχανικοί θα το ξέρουν. Αν συμβεί οτιδήποτε, ό,τι έγινε έξω από τη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, αν συμβεί οτιδήποτε και εκτροχιαστεί, να σας πω εγώ, κάτι να γίνει, λέμε μία περίπτωση το τόσο, θα παρασύρει όχι ένα σπίτι, όχι δύο, όχι ανθρώπους που θα περνάνε, όχι τους δρόμους που περνάνε παράπλευρα με τα αυτοκίνητα, θα γίνει ένας χαμός. Ο πατραϊκός λαός θέλει το τρένο, αλλά το θέλει με τις συνθήκες που πρέπει η ζωή στην πόλη μας να μην διαταραχθεί και όπως εξηγήθηκε και προηγουμένως και από τους συλλόγους, ότι ένα τερατούργημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Όπως λένε, δεν είναι αντίθετοι στον ερχομό του σύγχρονου τρένου στην Πάτρα, όμως δεν θα αφήσουν να υψωθούν στην περιοχή τους τείχη που θα έχουν ως αποτέλεσμα να κόψουν τις συνοικίες στα δύο. Υποστηρίζουν ότι η διέλευση του τρένου θα πρέπει να επέλθει είτε περιμετρικά του αστικού κέντρου της Πάτρας, είτε με υπόγεια σιδηροδρομική χάραξη. Διαφορετικά, οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο θα είναι καταστροφικό για δεκάδες γειτονιές και συνοικίες της πόλης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το έργο Εικόνιο Πειραιά Θριάσιο 17,5 χιλιόμετρα. Με 10 μισοσύραγγες, 5 χιλιόμετρα κυλοδογέφυρες, στήχησε 169.000. Τα μισά τώρα εδώ, εκατομμύρια. Τα μισά λοιπόν τώρα εδώ, χιλιόμετρα, με καθόλου σύραγγες και ελάχιστες κυλοδογέφυρες, μας τριπλασιάζουν το κόστος. Αυτό δεν γίνεται. Οι κάτοικοι είναι έτοιμοι για κινητοποιήσεις και το επόμενο διάστημα, μάλιστα, αναμένεται να ανέβουν στην Αθήνα για να συναντηθούν και να μιλήσουν από κοντά με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου, επεξηγώντας τις θέσεις τους και ξεκαθαρίζοντας ότι θα τους βρουν απέναντί τους.